Τσαπανίδου, μας προβληματίζει το γεγονός ότι ανεβαίνει κάποιος που κάνει με τρόπο, πώς να πω, ακτιβίστικο, πολιτική πάνω σε αυθεντικά προβλήματα. Νομίζω ότι μετά τη μεταπολίτευση είναι το πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά. Το λέω αυτό επειδή είμαι Χρυσή Αυγή, επειδή τους υποστηρίζω. Όχι. Η δική μου, πώς να πω, πολιτική είναι τελείως αντίθετη. Και αν θέλετε, όταν μιλάνε επί της ουσίας, βγάζοντας τα γενικά πολιτικά τους προτάγματα, μοιάζουν με την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Λένε ότι λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έτσι. Όμως, το γεγονός ότι κάνουν ακτιβισμό, όχι πάνω σε όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω σε υπουργούς. Γιατί αυτό μας έκανε 2,5 χρόνια. Μας έδερνε, μας γιαούρτωνε. Έτσι. Κάνουν ακτιβισμό πάνω σε προβλήματα, τους δίνει για το κέντρο τουλάχιστον της Αθήνας και για ορισμένες περιοχές της χώρας, τους δίνει δύναμη. Μάλιστα. Και αυτή τη δύναμη δεν τους την κλέβεις επειδή τους καταγγέλεις. Όταν τους καταγγέλεις, ενώ είσαι γενικά στις κουβέντες που θα έχουν πρακτική εφαρμογή μετά από έναν αιώνα, τους δυναμώνεις. Ένας πολιτικός κάνει απόπειρα να μιλήσει με το 100% της ελληνικής κοινωνίας. Δεν σηκώνει τύχη. Με το 100% των πολιτών. Ποιος σηκώνει τείχος εναντίον του ανθρώπου που πιστεύει ότι πρέπει να καταπολεμηθεί το παραεμπόριο γιατί πληρώνει ένα σκασμό λεφτά για νίκη και θα κατανοήσει τον καταγγέλλοντα τη Χρυσή Αυγή και όχι τον ακτιβιστή. Πεςτε μου ποιος έμπορος της καθημερινής ζωής. Τι θα τον βάλεις να σκέφτεται. Το κομμουνιστικό μανιφέστο. Έτσι. Το Das Kapital του Καρλ Μάρξ. Τι θα του πεις. Τις σύγχρονες με τα μοντέρνες κοινωνιολογικές αναλύσεις. Δεν θα του πεις αυτό που τον αφορά για σήμερα το απόγευμα. Η δική μου, πώς να πω, πολιτική είναι τελείως αντίθετη. Από το μυαλό μου πέρασε να την πάρω εγώ την πραγμάτια. Και να δημιουργήσω εγώ επεισόδια. Εγώ εκφραζόμουν από την κίνηση προσωπικά. Πάνω σε αυτά τα τρία προβλήματα κάνει ακτιβισμό η ελληνική Χεσμπολά, όπως είναι η Χρυσή Αυγή. Γιατί, κυρία Τσαπανίδου, μας προβληματίζει το γεγονός ότι ανεβαίνει κάποιος που κάνει με τρόπο, πώς να πω, ακτιβίστικο, πολιτική πάνω σε αυθεντικά προβλήματα. Νομίζω ότι μετά τη μεταπολίτευση είναι το πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά.